Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη, 3 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Θέματα τα οποία αφορούν στον αγροτικό κόσμο, αλλά και επίσης στην καθημερινότητα και στην τέχνη, θα απασχολήσουν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης για απόψε. Ξεκινούμε λοιπόν ευθύς αμέσως με κουβέντα για το δελτίο μας. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση και να συζητήσουμε θέματα αγροτικού περιεχομένου. Καταρχήν, στη χθεσινή είδηση που έκανε το γύρο της χώρας και αφορά στα φωτοβολταϊκά και τις επιδοτήσεις που φαίνονται σε μεγάλο βαθμό να περικόπτονται σύμφωνα με τους σχετικούς ιστότοπους, θα δούμε κατά πόσο αληθεύει γι' αυτό ή όχι. Και επίσης, σε δεύτερο επίπεδο, θα δούμε τι προετοιμάζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από το καλάφι των τοπικών προϊόντων και μια έκθεση η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα. Είναι Πανελλήνιες Εμβέλειας και αφορά στο τρίτο δεκαήμερο του Απρίλη. Κοντά μας λοιπόν για όλα αυτά, τουλάχιστον τηλεφωνικά για απόψε, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σταύρος Βαμβίας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγου. Είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά στο δελτίο ειδήσεων σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά την Δευτέρα, με αφορμή και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε θα θέσουμε άλλου τύπου ζητήματα που αφορούν τοπικά θέματα, θέματα της περιφέρειας. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το ζήτημα των φωτοβολταϊκών, όπου πραγματικά χτες αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, να διαρθίσουν την κουβέντα, πάρα πολύ έτσι και φυσικά αρμόδιοι εμπλεκόμενοι με παρέπεμψαν σε εσάς. Έχει λοιπόν μία ισχύ, γερμένο και στο ερώτημα, έχει κάποια ισχύ ό,τι διαβάσαμε χθες σχετικά με τις περικοπές, τις βασικές περικοπές των επιδοτήσεων? Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν διαχειρίζεται η περιφέρεια. Είναι ένα θέμα κεντρικής πολιτικής εξουσίας και σχέσης με το ΛΑΓΕ. Ο ΛΑΓΕ είναι ουσιαστικά η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το ελληνικό ρεύμα και τις τιμές τις οποίες δίνει στον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα, εδώ και ένα τρίμηνο, περίπου τετράμηνο, έχει αλλάξει η διαδικασία και έχει γίνει το λεγόμενο χαράτσι στα φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν είναι μόνο για τους αγρότες, είναι για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει μειωθεί, οπότε η τιμή την οποία λαμβάνουν, κανονικά θα πρέπει να πληρώνονται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% περίπου από την αρχική σύμβαση την οποία είχαν υπογράψει για 2-1 χρόνια. Αυτό το οποίο ακούγεται αυτή τη στιγμή είναι το ότι επειδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η εταιρεία αυτή, η ΛΑΓΕ, η οποία είναι δημόσια, ανήκει στο ελληνικό κράτος κατά 100%, γι' αυτό το λόγο σκοπεύει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να μειώσει το χαράτσι αυτό, μάλλον να το κάνει μόνιμο, αλλά με ταυτόχρονη ρύθμιση των δανείων, ώστε να αποπληρωθούν σε περισσότερα χρόνια και με χαμηλότερο επιτόκιο. Γιατί αυτή τη στιγμή με το χαράτσι που υπάρχει, με αυτή την 30% περικοπή στην τιμή της κιλοβατόρας, πολλά δάνεια κινδυνεύουν να κοκκινήσουν, όπως λένε στην τραπεζική ορολογία. Αυτό εδώ τώρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό ούτε από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε από τις τράπεζες, ούτε πολύ παραπάνω από τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί άθελά τους, πιστεύοντας για ακόμα μια φορά τα λόγια της κυβέρνησης, σε μια επένδυση στην οποία χωρίς να φταίνε θα κινδυνεύουν να καταστραφούν οικονομικά. Πούμε σε αυτό το σημείο ότι πάρα πολλοί στράφηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα προς τα φωτοβολταϊκά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ξέρετε, η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε φυσικά για αυτούς που το γνωρίζουν λιγότερο αισθητό τον μποροκέφαλο, αλλά προκάλεσε μια σειρά ερωτηματικών τα οποία διατυπώνονται. Σύμφωνα με όσο έχουν γραφτεί λοιπόν μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική ή όλα τα περιθώρια είναι ανοιχτά σε αυτή την κουβέντα? Είναι μια πολιτική την οποία την έχουμε δει και στην Ισπανία πριν από λίγα χρόνια. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση
με την απόφαση που είχε πάρει με το Χαράτσι ήταν ότι το χειρότερο για τους Έλληνες αγρότες ή επιχειρηματίες, και φυσικά πάντοτε μιλάμε για τα μεγάλα τα φωτοβολταϊκά τα οποία τα βλέπουμε στους αγρούς και όχι τα φωτοβολταϊκά τα οποία βλέπουμε στα σπίτια, τα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα πειραχτούν, γιατί στους τηλεθεατές θα τους ενδιαφέρουν και το οικιακό. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει μια αντίστοιχη κίνηση, όπως σας είπαμε, το Χαράτσι, ήταν το ότι η ελληνική κυβέρνηση για ακόμα μια φορά δεν είχε κάνει διάλογο με τους καθήλυνα αρμόδιους, δηλαδή με τα σωματεία παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Mm-hmm. Ούτε με τους εμπόρους, ούτε με κάποιον εκπρόσωπο από όλους αυτούς. Αυτό εδώ πέρα έχει σαν αποτέλεσμα να επιφέρει σε πολύ δύσκολη θέση όλη την αγορά και να δημιουργηθεί και περαιτέρω ανεργία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι κλείσαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και πάρα πολλά άτομα τα οποία ασχολούνται με το τομέα πλέον είναι άνεργα. Οπότε σε μια περίοδο κρίσης που άνθιζε ένας τομέας, είχαμε σαν αποτέλεσμα αντί να μειώσουμε την ανεργία με μια κίνηση, με μια ανακοίνωση, να αυξηθεί η ανεργία. Κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι κοστολόγησε πολύ όρθα η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, νομίζω ότι εκεί έγκυται και το ενδιαφέρον όλων μας. Γνωρίζουμε ότι στις πιο αγροτικές περιοχές που συμβαίνει και στην περιφέρειά μας, που είναι μια αγροτική γενικότερα περιφέρεια, οι αγρότες στρέφονται και στις εναλλακτικές καλλιέργειες. Πάρα πολλοί στράφηκαν εδώ και μία τετραετία, θαρώ. Λιγότερο, εσείς θα μου διευκρινίσετε. Κυρία Θεολόγου, αν μπορείτε να ξαναπαναλάβετε, γιατί. Λέω ότι εδώ και μία τετραετία περίπου οι Έλληνες αγρότες στράφηκαν προς την εναλλακτική καλλιέργεια, δηλαδή μεταξύ αυτών και προς τα φωτοβολταϊκά. Άρα φαίνεται τώρα ότι μία πόρτα που μπορούσε να αποτελέσει πηγή εργασίας δουλειάς, διαφαίνεται ότι κλείνει. Ναι, ήδη ο Λαγιέ έχει πει εδώ και καιρό ότι έχει σταματήσει να δέχεται αιτήσεις στα φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά για τους αγρότες είχαν ανοίξει για ένα συγκεκριμένο τρίμηνο, τετράμηνο, και αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο του τριμήνου είναι αυτά τα οποία βλέπουν να κατασκευάζονται ή να έχουν κατασκευαστεί. Δηλαδή άνοιξαν περίπου το 2010, νομίζω, το καλοκαίρι, και από εκεί και πέρα αυτό εδώ πέρα τα φωτοβολταϊκά είναι μέχρι και σήμερα. Το θέμα είναι ότι ό,τι έγινε, ούτως ή άλλως, και η αρχική σκέψη για αυτό το ζήτημα δεν ήταν ένας αγρότης να επενδύσει όλα τα λεφτά στο φωτοβολταϊκό, γι' αυτό και υπήρχαν δάνεια τα οποία του χρηματοδοτούσαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα ήταν ένα έξτρα εισόδημα. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ πέρα πάβει να υπάρχει, και ουσιαστικά θα πρέπει να απευθυνθούμε και τον αγρότη να τον κάνουμε επιχειρηματία, όχι με τα εύκολα χρήματα που, όπως αποδεικνύεται, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά παράγοντας ποιοτικά προϊόντα, και θα πρέπει να στραφεί εκεί πέρα που ξέρει καλά, στην παραγωγή προϊόντων. Mm-hmm. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα, θαρώ, και αυτό το ζήτημα αλλά και πολλά άλλα να συζητήσουμε και τη Δευτέρα. Και πάμε λιγάκι να δούμε λεπτομέρειες για το καλάθι εντοπικών προϊόντων, που το ξέρουμε ως έννοια, το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όμως και μέσα από την δική σας παρουσία και συμβολή, φαίνεται να προωθείτε ένα πιο καινούργιο προϊόν που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τουριστικό κομμάτι, αν μπορώ να αντιληφθώ. Κύριε Βαβία, σωστά. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο είπαμε ότι πρέπει ο παραγωγός να παράγει αυτό το οποίο ξέρει πραγματικά να κάνει, αγροτικά προϊόντα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνεται στην Αθήνα μία από 18 μέχρι 21 Απριλίου μία έκθεση με το καλάθι της περιφέρειας, όχι μόνο της Γιάννης, την οποία θα προσπαθήσουμε να τη συνδυάσουμε με το λεγόμενο ελληνικό πρωινό. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουν και οι θρακιώτες ξενοδόχοι και οι θρακιώτες επαγγελματίες είναι ότι λέμε για τα τοπικά προϊόντα, για τα τοπικά προϊόντα ποιότητας, ετικέτας, τα οποία διαρκώς παίρνουν διακρίσεις στις εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού,
καλή, όπως είναι για παράδειγμα τα κρασιά μας, όπως είναι ο καβουρμάς, ο παστουρμάς, όπως είναι για παράδειγμα το σουτζούκ λουκούμ στην Κομωτινή. Είναι προϊόντα τα οποία βλέπουμε ότι κάνουν την υπέρβαση και πολλές φορές όλοι αυτοί οι αρμόδιοι δεν τα γνωρίζουν. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τους παραγωγούς, τα προϊόντα τα οποία παράγουμε, σε επαφή με τους καθήλυνα αρμόδιους για να τα βάλουν μέσα στις επιχειρήσεις τους. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα θα είναι και από τις δύο μεριές, θα είναι η εμπιστοσύνη που θα πρέπει να αναπτύξουν. Και εκτός από την εμπιστοσύνη θα είναι και η ποιότητα. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν θα βάλουμε ένα προϊόν σε ένα ξενοδοχείο, αυτό το προϊόν πρέπει να είναι ποιοτικό. Πάνω σε αυτή τη βάση, χτες κάναμε μια σύσκεψη όπου καταλήξαμε σε κάποια προϊόντα πρώτα, ώστε να προβληθούν στην έκθεση η οποία θα γίνει στην Αθήνα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε και μέσα στη σύσκεψη για προϊόντα της Ροδόπης, θα σας πω ότι είναι το σουτζούκ λουκούμ, το στραγάλι, ο λικουρίνος ο οποίος παράγεται, το τσάι του βουνού που είναι μια καινούρια συσκευασία ουσιαστικά, που θεωρούμε ότι μια μεγάλη βιομηχανία δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τους τοπικούς παραγωγούς. Γιατί συνήθως ακούμε για τις μεγάλες βιομηχανίες ότι τρώνε το μεδούλι των παραγωγών, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βλέπουμε την εναλλακτική καλλιέργεια, που είναι η καλλιέργεια του τσαγιού, να μπαίνει μέσα σε αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία, την βιομηχανία του τροφίμου, όπου εκεί πέρα ο παραγωγός μπορεί με τη συμβολαϊκή γεωργία να βγάλει κάποια κέρδη γνωρίζοντας πάνω κάτω τα εισοδήματα τα οποία θα έχει. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία σειρά προϊόντων από όλη την περιφέρεια του Ολυμπιακού Μακεδονία και Θράκη που αθλητικά καταλήγουν σε πόσα. Έχουμε έτσι ένα τιμολογιακά στα 25 προϊόντα, 25 είδη. Άρα τα οποία περίπου από κάθε περιφερειακή ενότητα, μπορεί. Ναι, αλλά είναι πάρα πολλά τα οποία είναι κοινά. Δηλαδή το σπαράγγι βλέπουμε ότι καλλιεργείται και στον Εύρο και στην Καβάλα, αλλά έχουμε καλλιεργητές και στην Ξάνθη και στην Ροδόπη. Το καλό κρασί βλέπουμε ότι έχουμε πιστοποιημένο με προϊόν γεωγραφικής ένδειξης και στη Μαρόνια και στα Άβδυρα και στο Παγκαίο, αλλά έχουμε και πολύ καλά κρασιά στην περιοχή της Δράμας. Πράγματα. Και ο Εύρος προσπαθεί από την άλλη πλευρά να κάνει κάποιες κινήσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλά προϊόντα είναι κοινά, τα οποία δυστυχώς και οι καταναλωτές οι δικοί μας, οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι και μέσα από κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε τον επόμενο καιρό, είναι να μάθει ο Θρακιώτης, ο κάτοικος της Ανατολικής Μακεδονίας, τα ποιοτικά προϊόντα της περιφέρειάς μας. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει. Μόνο με ένα χαρακτήρα εσωστρέφειας θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή αφορούν αυτά τα τοπικά προϊόντα στο πρωινό μόνο των δικών μας ξενοδοχείων ή της περιφέρειάς μας, δηλαδή θα φροντίσουμε να τα κάνουμε γνωστά και να τα προωθήσουμε στην Ελλάδα. Η εκδήλωση στην Αθήνα είναι για όλες τις περιφέρειες, οπότε θα περάσουν ξενοδόχοι, θα περάσουν επαγγελματίες, θα περάσουν κάτοικοι από όλη την Ελλάδα. Αλλά εγώ θεωρώ και θεωρώ ότι και αύριο στην Επιτροπή μου του Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, που ενδεχομένως θα κουβεντιάσουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι να μάθουμε και τους, πάνω απ' όλα τους κατοίκους της περιοχής μας να τρώνε τα δικά μας προϊόντα. Άλλωστε, στο σλόγκαν το οποίο καταλήξαμε χθες, ότι θα πρέπει να περιβάλλει αυτή τη δράση, να περιβάλλει την όλη έκθεση και την όλη προσπάθεια, είναι ότι χρυσός μας είναι τα προϊόντα μας. Και πιστέψαμε, τα προϊόντα μας είναι συγκριτικά πάρα πολύ ποιοτικά, γιατί γίνονται με μεράκι, γίνονται με αγάπη, επειδή είναι από μικρές βιοτεχνίες τα περισσότερα, αγαπάνε αυτό που κάνουν και το κάνουν εδώ και χρόνια. Εμείς σαν περιφέρεια θα πρέπει απλώς να τους βοηθήσουμε να κάνουν το μεγάλο βήμα, να κάνουν την υπέρβαση. Μάλιστα.
Κύριε Παπία, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε λίγες ημέρες. Τη Δευτέρα λοιπόν σας περιμένουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Artisan Thrillers ξανά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Θεολόγου. Καληνύχτα σας. Πάμε σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι, εμείς να ενημερωθούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ουσιαστικά την προβολή της ταινίας στη Γιάννη Καβερυπίδη, το Άπλιστο Κέρδος, την οποία και από εδώ προλογίζαμε κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσής της, της δημιουργίας της, μέσω των αφηγητών, μέσω του Τόλη Παπαγεωργίου και του Ανέστη Στρατιάδη, μέσω του σκηνοθέτη, του Γιάννη του Καρυπίδη, σε όσες φορές τον φιλοξενήσαμε, μέσω επίσης και του Χρήστου Χατζόπουλου που έγραψε τους στίχους, την μουσική και ερμήνευσε το τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία. Κοντά μας είναι το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά της Μεταλλουργίας, η Σούλα Δραγουμάνη. Κυρία Δραγουμάνη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και από μένα. Για να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 6 Απριλίου, σε αυτό το απόγευμα. Ναι. Για την Κομωτινή όμως έχει ξεκινήσει ήδη η προβολή της. Ναι, είναι η καινούργια ταινία του συντοπίτη μας, σκηνοθέτη του Γιάννη του Καρυπίδη. Είναι το Άπλιστο Κέρδος. Πραγματεύεται τους αγώνες των τοπικών κοινωνιών, το πώς ξεκίνησε η πάλη ενάντια στα μεταλλεία σε Ροδόπη, Εύρο, Κιλκής, Χαλκιδική, αλλά και σε γειτονικές μας χώρες όπως είναι η Βουλγαρία και η Τουρκία. Να πούμε ότι πριν από 10 περίπου μέρες προβλήθηκε αυτή η ταινία μαζί με την ταινία του Γιώργου Σιδηρόπουλου στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ήταν στις 22 και στις 24 Μαρτίου. Πήγαμε με Ντζενομαρχιακής. Μάλιστα την Παρασκευή που παρευρέθηκα εγώ ήταν sold out τα εισιτήρια. Ήταν πολύ καλή ταινία, πολύ καλό κλίμα. Και τώρα η Διανομαρχιακή Επιτροπή μαζί με τον σκηνοθέτη έχουμε κανονίσει προβολή και στην πόλη μας σε συνεργασία και με το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και καλούμε όλους τους πολίτες της Ροδόπης και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται το Σάββατο το απόγευμα στις 7 να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την ταινία. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Πρόκειται για ένα διπορικό, θα πρέπει να πούμε. Είναι ουσιαστικά σαν ένα διπορικό, έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει και flashback στα γεγονότα πίσω και δείχνει ζωντανά πώς κινείται το κίνημα, πώς προχωράει, τι αντιστάσεις έχει, τι προβλήματα, αλλά και τις νίκες της μέχρι τώρα. Είναι μια πολύ ζωντανή ταινία και θα είναι χαρά μας, επειδή θα είναι εδώ και ο Γιάννης ο Καρυπίδης ο σκηνοθέτης και μετά μπορεί να έχουμε, θα έχουμε και απορίες ή ένα κόσμο διάλογο. Ένα κόσμο διάλογο. Τα ερωτήματά του. Ναι, ακριβώς έτσι. Αυτό είναι και η ουσία και το ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την προβολή. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα προβληθεί γενικότερα, μιας και βρισκόμαστε σε μια περίοδο κινητοποίησης σχετικά ή ανακαίνησης ή ανακοινωνικοποίησης του θέματος του Χρυσού και από τις δύο πλευρές και από τις δύο κατευθύνσεις. Έχει αναθερμανθεί το θέμα του Χρυσού και μετά όσα γίνανε στις Κουριές πλέον, στις Κουριές της Χαλκιδικής πλέον και τα μεγάλα μέσα ασχολούνται με το θέμα, βέβαια όχι και πολύ αντικειμενικά πάντα. Ο κόσμος μάτια έχει και βλέπει και λογική για να καταλάβει τι γίνεται. Σχετικά με τις ταινίες και την πληροφόρηση του κινήματος ενάντια στα μεταλλεία που όλο και γιγαντώνει, έχω να παρατηρήσω ότι έχουν γίνει προβολές και ζητήσεις σε Πρέβεζα, σε Άρτα, σε Θεσσαλονίκη, σε Κρήτη, σε Αθήνα και τις επόμενες μέρες γίνεται και στο Ζωγράφο και στο Χολαργό ομιλία. Γίνονται επίσης προβολές και τις ταινίες του κυρίου Αυγερόπουλου, θησαυρός της Κασάνδρας, στα χρόνια της κρίσης, σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Την Κυριακή ο κύριος Καρυπίδης με τον κύριο Παγιοργίου παρουσιάσαν την ταινία στην Καρδίτσα την Δευτέρα, πριν από δύο μέρες στο Κιλκής. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ μεγάλη επιθυμία ομάδων ανθρώπων να ενημερωθούν για το θέμα. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς κυρία Θεολόγη, και από τις δύο πλευρές υπάρχει κινητικότητα. Χθες στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδαμε, είχε η Ελληνικός Χρυσός και τα Χρυσορυχεία Θράκη συνέντευξη τύπου σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο. Παράλληλη βροχή ήταν κόσμος έξω που διαμαρτύρονταν με τις μονάδες των ΜΑΤ να τους αποθούνε και είπαν ότι λίγο ή πολύ εμείς δεν φεύγουμε, λέει, από την Ελλάδα. Λέει, παρανοήσανε
ενώ πριν από λίγες μέρες απειλούσαν ότι θα φύγουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα τελευταία τους παιχνίδια, δεν ξέρω τι άλλο έχουν να πούνε. Η μετοχή της Ελντοράντο κατρακυλά στα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένη και υπάρχουν προσπάθειες για να τονώσουν και τους επενδυτές τους, γιατί από εκεί είναι και από εκεί είναι κάποια χρήματα τα οποία κερδίζουν οι εταιρείες. Πάντως, ταξίδια φαίνεται τουλάχιστον να πραγματοποιούν. Εκπαιδευτικά ταξίδια. Ναι, επιμορφωτικά έφτασε και σε εμάς η είδηση ότι ο Ελληνικός Χρυσός μαζί με τα Χρυσορυχεία Θράκης προσκαλούν δημοσιογράφους από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη σε ένα τριήμερο, τετραήμερο ταξίδι σε Χαλκιδική και Τουρκία με εσωτερικές πτήσεις, με Hilton, με Electra Palace, έτσι, για αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτά είναι οι τακτικές εταιρείας. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι και τα μεγάλα κανάλια ασχολούνται με το θέμα, αλλά το θέμα δεν είναι πώς ασχολείσαι, το θέμα είναι με τι ποιότητα ασχολείσαι και πόσο αντικειμενικός είσαι. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το θέτουν οι αυτοδιοικητικοί, το θέτουν επίσης οι φορείς γενικότερα της περιοχής. Πάντως, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, προηγουμένως είχα μια ακόμη κουβέντα για τον αγροτικό χώρο. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης του αγροτικού τομέα, ο κύριος Βαβίας, μιλώντας για τα τοπικά προϊόντα και το καλά αυτών τοπικών προϊόντων που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα 20 με 21 Απριλίου, είπε το εξής, ότι ο τίτλος για αυτή μας την εκδήλωση, σε συνεδρίαση που έγινε χθες, την Τρίτη δηλαδή, ο τίτλος για αυτή την εκδήλωση, ελήφθη η απόφαση, είναι ο χρυσός μας, είναι τα προϊόντα μας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς απαντά η τοπική κοινωνία, πώς απαντά η περιφέρειά μας απέναντι σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι άλλοι χωρίς εμάς για εμάς, όπως είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ασπαζόμενος στο μότο. Ο χρυσός στην περιφέρειά μας είναι επί της γης και όχι κάτω από τη γη. Χρυσάφι είναι τα προϊόντα μας, τα τοπικά προϊόντα, με αυτά τόσα χρόνια. Η οποία είπε ότι κάποια στιγμή ο χρυσός μας είναι ο Χριστός μας, το είπατε και αυτό κάποια στιγμή. Το είχε δηλώσει ο προηγούμενος Μητροπολίτης ο μακαριστής Δημασκηνός. Ναι, με το Χριστό και όχι με το Χρυσό. Είναι πολύ ωραίος ο τίτλος αυτός και να θυμίσω και δηλώσεις γαλακτοβιομηχανιών της περιοχής μας όπου θέλουν να δραστηριοποιηθούν τα χρυσορυχεία, ότι εμείς δεν θα παίρνουμε το γάλα, γιατί ακριβώς θα βόσκουν οι αγελάδες και τα κατσίκια και τα πρόβατα σε περιοχές οι οποίες είναι ρυπασμένες. Και έτσι απαξιώνεται και το προϊόν. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα χρυσορυχεία επιφέρουν πολλαπλές αγγυλώσεις και ακυρώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Δεν μπορούμε να έχουμε και γεωργία και εκτινοτροφία και μελισσοκομεία και αλεία και καθαρό περιβάλλον και υγεία. Δυστυχώς είναι πράγματα που είναι αντικρουόμενα και εμείς προτιμούμε το χρυσό που είναι επί της γης και όχι υπό της γης. Πάντως, με έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουν και τα τελευταία δημοσιεύματα που αφορούσαν σε απολύσεις ανθρώπων στις ΑΠΕΣ. Ισχύουν όλα αυτά, τα έχετε περιθέψει από την εταιρεία χρυσού? Επειδή η πόλη είναι μικρή, φτάσαν και στα αυτιά μας ότι έχουν απολυθεί 26-30 σύμφωνα μάλλον εργαζόμενους στο χρυσορυχείο, στην εταιρεία μεταλλευτική Θράκης που ήθελε να δραστηριοποιηθεί στις ΑΠΕΣ. Είναι όντως έτσι. Εκεί είπαν ότι τους σηκώνει το πολιτικό κλίμα. Φυσικά, εδώ πέρα το θέμα είναι ότι πρέπει να εισακουστεί η τοπική κοινωνία, ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις σε επενδύσεις οι οποίες είναι αντίθετες με όλο τον κόσμο. Να κάνεις μια υγιή επιχείρηση. Ποιος υπόχει σε υγιείς επιχείρησης? Ποιος υπόχει σε ένα εργοστάσιο που είναι όχι μεταλλουργία χρυσού? Εδώ πέρα προσπαθούν να μας φέρουν το χειρότερο. Και συμβασμούς κάνουμε και λύσεις μπορούμε να βρούμε. Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε τα χρυσορυχεία, ειλικρινά θα παλέψουμε όλοι μαζί και θα φέρουμε παραπάνω προσπάθειες για νέες επενδυτικές δραστηριότητες. Να σημειώσω ότι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Λαμπάκης, πριν από δύο μέρες ανακοίνωσε μια πολύ μεγάλη επένδυση με φυσικές ίνες, όπου θα μπορέσουν να δουλέψουν 2.500 άτομα. Μιλάμε για μια επένδυση, η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα που ακούσαμε, είναι μια επιχείρηση υγιής και έχει μια δεκάδα θέσεων εργασίας παραπάνω, μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη στα εργασιακά.
Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι οι επενδύσεις υπάρχουν και μάλιστα υγιείς και μάλιστα προσφέρουν πράγματα στον τόπο, χωρίς να καταστρέφουν. Μάλιστα. Κύριε Δραγουμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά και να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι το άπλιστο κέρδος, η ταινία του Γιάννη Καρυπίδη, προβάλλεται το Σάββατο. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Και είσοδος δωρεάν. Ωραία. Θα είμαστε λοιπόν όλοι εκεί. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για μία διμερίδια συνέδριο το οποίο ξεκινά αύριο στην Καβάλα. Πρόκειται για μία συνεργασία του τμήματος δημοσιογραφίας, του τμήματος ΜΜΕ. Του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και του ΤΕΙ Καβάλας. Κοντά μας έχουμε την τακτική καθηγήτρια του τμήματος ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Τέσσα Δουλκέρη, για να μας πει δύο λόγια για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία προσπάθεια. Κυρία Δουλκέρη, καλησπέρα σας από την Κομωτινή. Καλησπέρα και από μένα. Πλησιάζουμε για Καβάλα, ετοιμαζόμαστε για το συνέδριο το αυριανό. Πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο πιστοποιεί την καλή σχέση και συνεργασία των δύο αυτών τμήματων, του τμήματος ΜΜΕ και του ΤΕΙ Διοίκηση στην Καβάλα, και το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και το θέμα του συνεδρίου το οποίο θα διαρκέσει δύο μέρες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιδέα αυτή που αποτελεί ουσιαστικά και δική σας πρωτοβουλία και πρόταση? Ναι, ξεκίνησε από μένα η πρόταση, αλλά έγινε αποδεκτή από το τμήμα και την κυνήγησε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, για να πραγματοποιηθεί ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙΤΑΚ Καβάλας, ο κ. Εμμανουλούδης. Αναφέρεται σε θέματα αθλητισμού και περιβάλλοντος, συγκεκριμένα οι αθλητικές δραστηριότητες στην Ήπεθρο, μέσα στη φύση, και αντίστοιχα η τουριστική ανάπτυξη η οποία επιτυχάνεται με τις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι ένας κύριος μοχλός ανάπτυξης ο τουρισμός και τον έχουμε ανάγκη τώρα στη χώρα μας. Παράλληλα βέβαια εξετάζεται η συμβολή των ΜΜΕ και των νέων μέσων του διαδικτύου οι οποίοι βοηθούν σε αυτή την προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα του τουρισμού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διεπιστημονικό συνέδριο, διότι το θέμα προσεγγίζεται από πάρα πολλές πλευρές, με την συνεργασία ανθρώπων, επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, και επίσης στο πιο πρακτικό του τμήμα έρχονται να διανθίσουν τις εισηγήσεις και οι άνθρωποι του ίδιου του χώρου, αλλά και οι ίδιοι αθλητές, οι οποίοι σε ένα κομμάτι κιόλας του συνεδρίου, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, και θα έχουν εισηγήσεις, αλλά και θα βραβευτούν. Έτσι δεν είναι, οι αθλητές θα βραβευτούν. Υπάρχει βράβευση για αθλητές οι οποίοι είναι της περιοχής, οι οποίοι έχουν προβάλλει τη χώρα μας, έχουν πάρει βραβεία, και η συμμετοχή δεν είναι μόνο των ειδικών επιστημόνων, των μελετητών, των αναλυτών για αυτά τα θέματα, αλλά συμμετέχουν και εκπρόσωποι του αθλητικού κόσμου και φυσικά οι δημοσιογράφοι, πάλι από τα τοπικά μέσα επικοινωνίας, με τους οποίους θα συζητήσουμε στη λήξη του συνεδρίου σε ένα στρογγυλό τραπέζι για θέματα που αφορούν το συνέδριο προφανώς. Θα πρέπει να πούμε... Και είναι και νέοι καθιερωμένοι, να ολοκληρώσω, καθηγητές, αλλά κυρίως είναι και νέοι επιστήμονες οι οποίοι θα προβάλλουν αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ίσως ότι δεν είναι και τυχαία η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης, του συγκεκριμένου νομού, που αποτελεί καθαρά έναν τουριστικό προορισμό, οπότε και αυτό έχει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον, όπως άλλωστε και η Θεσσαλονίκη. Στα αλήθεια, κυρία Δουλκέρη, μέσα από αυτές τις συνεργασίες, μέσα από αυτά τα διεπιστημονικά συνέδρια, τα οποία μέσα κι εσείς με την δική σας συμβολή και προωθείτε και συμμετέχετε και ίσως προγραμματίζετε γενικότερα
τι επιτυγχάνετε τόσο για το τμήμα στο οποίο ανήκετε, όσο και για τον δημοσιογραφικό κόσμο γενικότερα. Τι θα λέγατε λοιπόν σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας σε αυτή την θλιβερή ατμόσφαιρα που επικρατεί, σε αυτή την, αν μου επιτραπεί η έκφραση, μιζέρια που υπάρχει στον τόπο μας. Προσπαθούμε να, και κυρίως να δώσουμε αυτή την νότα αισιοδοξίας και να ανοίξουμε δρόμους στα νέα τα παιδιά, τα οποία τα έχουν ανάγκη να σκεφτούν ότι υπάρχει η Ελλάδα αυτή που μεγαλώσαμε εμείς. Εμείς είχαμε τέτοιες ευκαιρίες και θα πρέπει πάση θυσία να τις συνεχίσουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και βεβαίως να αναπτύξουμε συνεργασίες σε ερευνητικό κυρίως επίπεδο, αυτό το διεπιστημονικό τομέα που θίξατε, ο οποίος είναι και αυτός τον οποίο ζητούμε πλέον, γιατί οι συνεργασίες δεν μπορούν να γίνουν σε ένα μόνο τομέα. Χρειάζεται η συμβολή και η συμμετοχή διαφόρων ειδικοτήτων. Και αυτό επιτυχάνεται και βέβαια μπορούν να τα παρακολουθήσουν τα παιδιά αλλά και, και το ευρύ κοινό, διότι δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ειδικούς επιστήμονες, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις συνελεύσεις, αυτές τις ομιλίες και άτομα τα οποία δεν είναι του χώρου μας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, και οι δημοσιογράφοι να προβάλλουν τη δουλειά μας προς τα έξω, να γίνει ένας διάλογος ανοιχτός πλέον, αν μπορεί να επιτευχθεί. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους και νομίζω ότι γίνεται. Και φυσικά η συμβολή δική σας, θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι πάντα πολύ σημαντική, όχι γιατί έρχεστε από το συνέδριο, αλλά γιατί προβάλλετε τις προσπάθειές μας και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και εσάς και τον σταθμό σας. Είναι νομίζω ο χρέος μας, είναι καθήκον μας, πάνω απ' όλα η ενημέρωση σε πρωτοβουλίες οι οποίες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στον ευρύτερο θρακικό χώρο και έχουν σχέση βέβαια από τα προέρχονται από τα πανεπιστήμια μας και δίκαια από το Αριστοτέλειο πολλές φορές. Κύριε Αντουλκέρη, σε ευχαριστώ πολύ για απόψε και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να διανθίσουμε τα ρεπορτάζ μας κατά τις επόμενες ημέρες με τους συναδέρφους δημοσιογράφους της Καβάλας, από όπου θα φιλοξενούμε απόψεις, θα έχουμε και αντίστοιχα ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και καλή αρχή. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά από καρδιά σας. Να είστε καλά. Και εσείς. Και όλους τους τηλεθέτες σας. Και εσείς. Καλή επάνωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου Γιώργου Κατρούγκαλου με τίτλο «Η κρίση και η διέξοδος» και διοργανωτή το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή συνταγματικού δικαίου Γιώργου Κατρούγκαλου με τίτλο «Η κρίση και η διέξοδος» στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Η κρίση και η διέξοδος», γιατί πιστεύω ότι εμείς οι ακαδημαϊκοί θα πρέπει πέρα από τη συμμετοχή μας στη θεωρία να μπορούμε όσο είναι δυνατό και ταιριάζει στο γνωστικό μας αντικείμενο να δίνουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση διεξόδου. Αυτό που ζήσαμε πρόσφατα στην Κύπρο νομίζω ότι είναι μια πλήρης απόδειξη ότι δεν αρκεί να πούμε όχι απλώς, χρειάζεται να υπάρχει και μια συγκροτημένη, εναλλακτική αλλά ρεαλιστική πρόταση διεξόδου. Προσπάθησα να κάνω κάτι τέτοιο. Από εκεί και μετά, εμείς λέμε τη γνώμη μας, εναπόκειται στον καθέναν από εμάς να δει πώς μπορεί να πει το δικό του όχι και ποια είναι η ελλακτική πρόταση που θα διαμορφώσει. Υπάρχουν πραγματική διέξοδο τελικά? Πάντοτε υπάρχουν ελλακτικές λύσεις. Όσοι προσπαθούν να μας πούν ότι υπάρχει μονόδρομος, αυτοί στην πραγματικότητα ομολογούν ότι η λύση τους είναι τόσο αποκρουστική που ο μοναδικός τρόπος να την επιλέξει κανείς είναι όταν είναι η μοναδική. Στην πολιτική όμως δεν υπάρχουν ποτέ μονόδρομοι. Ούτε είναι φυσική καταστροφή η κρίση την οποία περνάμε. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή από την οποία συγκεκριμένα συμφέροντα κερδίζουν και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Τρία χρόνια ζούμε τις ίδιες αδιέξοδες πολιτικές που ουσιαστικά συνιστούν μια αργή σπήρα θανάτου προς τα κάτω. Γιατί τι γίνεται? Συρρυκνώνεται η οικονομία από τα μέτρα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η ανεργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πλήρης αδυναμία του μέσου ανθρώπου να ανταποκριθεί και στις βασικές οικογενειακές του υποχρεώσεις αλλά και στις φορολογικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάλι να είμαστε ανακόλουθοι απέναντι στις υποσχέσεις προς τους δανειστές μας, πάλι να παίρνουν νέα μέτρα και αυτή η σπήρα του φαύλου κύκλου να διαιωνίζεται. Γι' αυτό το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε διέξοδο είναι να πούμε το όχι. Το όχι είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη.
Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι υπάρχουν ρεαλιστικές διέξοδοι από την κρίση. Πρέπει πρώτα-πρώτα, φανταστείτε ότι ακόμα και να πούμε όχι στα μνημόνια, που το θεωρώ το πρώτο αναγκαίο βήμα, θα γυρίζαμε πίσω στο 2010. Μια εποχή που ούτε κράτος αποτελεσματικό είχαμε, ούτε παραγωγικό μοντέλο που να επαρκεί. Άρα, το πρώτο βήμα χρειάζεται ώστε να ακολουθήσουν τα δύο επόμενα, εκ των οποίων το πρώτο είναι να ξαναφτιάξουμε το κράτος και τη διοίκηση με δημοκρατία και αποτελεσματικότητα και στη συνέχεια να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στα δικά μας συμφέροντα. Δεν θα στέλνει τους αγρότες να παίρνουν μόνο τις επιδοτήσεις για να μην παράγουν. Πρέπει να ξαναστήσουμε το παραγωγικό ιστό στη χώρα μας. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο δικηγορικός σύλλογος Ροδόπης. Πραγματικά σε μια πολύ κρίσιμη εποχή, σε μια δύσκολη εποχή για τον ελληνικό λαό, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν φωνές οι οποίες θα αντιστέκονται στην Ελλάδα των μνημονίων την οποία βιώνουμε εμείς σήμερα. Μια τέτοια φωνή είναι και αυτή του συνταγματολόγου, του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίος με το βιβλίο του αυτό προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτό που αποτελεί ζητούμενο, στο να μπορούμε να σκεφτόμαστε, στο να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις και όχι απλά να καταγράφουμε τα προβλήματά μας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, με βάση τη λογική του ότι θα πρέπει να υπάρχει σκέψη όλων των πολιτών και στα πλαίσια ενός διαλόγου τον οποίο διεξάγουμε με διάφορες εκδηλώσεις μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να προσκαλέσουμε τον ακαδημαϊκό δάσκαλο ώστε να θέσει τις δικές του σκέψεις σε αυτή την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι βαθύτατα. Με τη λογική λοιπόν το ότι πραγματικά θα πρέπει ο καθένας από εμάς να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να προβληματιστεί αν θέλετε για το ποιες ήταν οι αιτίες που φτάσαμε μέχρι εδώ ή για το ποιες λύσεις μπορούν να βρεθούν, εκεί νομίζω ότι διατυπώνεται πλέον ένα ρεύμα που αφορά προτάσεις. Η καταγραφή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι αυτή η οποία μας φέρνει σε επίπεδο μιζέριας. Και τη μιζέρια τουλάχιστον οι Έλληνες δεν την μπορούν και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να διαιωνίζεται υπό τη μορφή καταγγελίας. Ο κ. Κατρούγκαλος κάνει την τομή και θέτει τις βάσεις ώστε να σκεφτούμε όλοι μαζί για το ποιες διέξοδοι υπάρχουν, ώστε να αποφύγουμε αυτό το βαρύ σκόπελο στον οποίο έχει περιέλθει η χώρα και η ζωή του καθενός από εμάς. Τη χθεσινή αθωτική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της Ξάνθης, όπου αθώθηκαν για παράβαση καθήκοντος, όπως και κατηγορούνταν, τόσο ο Δήμαρχος Ξάνθης, όσο και 13 ακόμη δημοτικοί σύμβουλοι. Το xanthipress.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες και ο Γιάννης Σιδηρόπουλος είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας, τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Βάσο. Πράγματι, χθες το τριμελές πλημελιωδικείο Ξάνθης αθώωσε τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους τριών ξεχωριστών παρατάξεων, πρέπει να πούμε, που ήταν κατηγορούμενοι για 5 διαφορετικές υποθέσεις παράβασης καθήκοντος. Μετά από αποφάσεις της παλιάς Δημαρχιακής Επιτροπής και της νυν Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γύρω από μη ανακλήσεις ή άρσης ανακλήσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήταν 4 καφετέρες και μία πιτσαρία για τις οποίες δεν είχε ανακληθεί η άδειά τους. Όπως αποδείχθηκε κατά την ακροματική διαδικασία, όλη η υπόθεση ξεκίνησε από ένα έγγραφο του προηγούμενου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Υγείας, ο οποίος ενοχλημένος από το γεγονός ότι το προσωπικό πολύ μεγάλο το εργασία ελέγχοντας διαρκώς τραπεζοκαθίσματα σε καφετέριες, προέβη σε ένα έγγραφο προς την εισαγγελία με αποτέλεσμα να ασκηθούν 5 διαφορετικές διώξεις για 5 υποθέσεις καταστημάτων. Υποθέσεις και κατηγορίες όμως που κατέρευσαν στο δικαστήριο, καθώς αποδείχθηκε ότι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε επανειλημμένη υποτροπή. Μάλιστα στις 4 από τις 5 δεν υπήρχε καν παράπτωμα στο παρελθόν, αφαίρεση άδεια στο παρελθόν, και άρα αθωώθηκαν όπως ακριβώς ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως Κατερίνης Μάτση γύρω από το, για το κατηγορητήριο, και πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα ίδια αδικήματα, και πρέπει να πούμε επίσης ότι συνεκδικάστηκαν και οι 5 υποθέσεις. Αυτό ενδεχομένως έδειξε μια τάση, μια αντιμετώπιση από την πλευρά της έδρας, της σύνδεσης για τις 5 αυτές υποθέσεις, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε μια υπόθεση που είχε έντονα πολιτικό ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα στην Ξάνθη, αλλά προφανώς απογοήτευσε όσους ίσως θα περίμεναν
κάποια καταδίκη, γιατί πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους υπήρχαν αρκετοί με την δημοσιοπαλλική ιδιότητα και αυτό θα οδηγούσε να τεθεί κάποιος, να τεθούν κάποιοι από αυτούς σε αργία από την υπηρεσία τους, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς εκπαιδευτικοί, ανάμεσά τους και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κ. Μελισσόπουλος, ο οποίος στην προηγούμενη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και μάλιστα ως αναπληρωματικό συμμετείχε και ήταν η μοναδική φορά που ψήφισε υπέρ κάποιου καφέ μπαρ, θα πρέπει να πούμε, γιατί όπως επισήμανε και στο δικαστήριο, είχε κατηγορηθεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του ότι ήταν πολύ αυστηρός και αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μάλιστα γνώρισε τον ιδιοκτήτη χθες στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας όταν έκατσε δίπλα του ως κατηγορούμενος. Αυτά συνέβησαν σε αυτή την υπόθεση, ενδιαφέρουσα πολιτικά και έληξε με την αθώωση όλων των κατηγορουμένων. Μένουν βέβαια και στο παραπολιτικό, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να χαίρονται και πολιτικοί αντίπαλοι φυσικά, με την δυσκολία των εκλεγμένων δημοτικών αρχόντων, στοιχείο το οποίο επισημαίνεις και εσύ στο συγκεκριμένο ιστότοπο, αλλά φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα χθες. Η δικαιοσύνη ακριβώς βέβαια. Κυρίως στο δικό μας κλάδο θα πρέπει να ψάξουμε όσους ανέμεναν με μεγάλη λαφτάρα κάποια καταδίκη. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε όμως να μην σχολιάσουμε και τα παραπολιτικά που αποκτούν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η στιγμή αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους επισκέπτονται το xanthipress.gr. Και να δούμε τώρα και τις προετοιμασίες μιας πορείας με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. Ακριβώς. Προγραμματίζεται μια μεγάλη, όπως φαίνεται, αντιρατσιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Πραγματοποιείται εξ αφορμής της γνωστής υπόθεσης που είχαμε με την επίθεση σε έναν 30χρονο μουσουλμάνο την περασμένη Πέμπτη στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και γενικότερα ενός κλίματος τρομοκράτησης που αντιλήφθηκε ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας, όπως είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χουσέιν, ο οποίος έκανε τη σχετική πρόταση, αλλά η διοργάνωση απέκτησε υπερκομματικό χαρακτήρα. Καθώς στο κάλεσμα του ανταποκρίθηκαν αρκετά κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το εργατικό κέντρο της Ξάνθης, η Δημάρ, το Πασόκ, ο βουλευτής ο κ. Αλτούρος, και διοργανώνεται ουσιαστικά, νομίζω ότι απόψε συναντώνται όλοι αυτοί οι φορείς για να καθορίσουν το ακριβές πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν και τις διοργανωτικές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν για την περιφρούρηση ειδικά αυτής της πορείας, εφόσον έχει αντιρατσιστικό χαρακτήρα. Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να πούμε ότι διαχώρισε τη θέση του εκφράζοντας την δική του πολιτική άποψη και ένα ξεχωριστό πλαίσιο βουλευτής, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κοντός, όσο και οι νόδες της Νέας Δημοκρατίας που ανέφεραν ότι κατά την άποψή τους ζητούν καταδίκη γενικότερα της βίας από όπου και αν προέρχεται και να μην επικεντρωθεί στην επίθεση εναντίον του μουσουλμάνου συμπολίτη. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα κατεβούν σε μια κοινή πορεία χριστιανοί και μουσουλμάνοι από την περιοχή της Ξάνθης και αυτό ενδεχομένως είναι και το σκεπτικό της διοργάνωσης αυτής της πορείας που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερχόμενο Σάββατο στη μία μετά το μεσημέρι με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Μάλιστα, Γιάννη, να σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, σε μία παράσταση, σε δύο για την ακρίβεια μοναδικές παραστάσεις που φέρουν τα παραμύθια στο δικό μας σπίτι, στο δικό μας Μέγαρο Μουσικής. Πρόκειται για την Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 12.04 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Εμείς όμως συνένοχο ή συμμέτοχο καλύτερα για αυτή μας την κουβέντα έχουμε τον ίδιο τον κύριο Κραουνάκη, που τον καλησπερίζουμε αυτή τη στιγμή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Κύριε Κραουνάκη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας, στο τηλεοπτικό μας σπίτι. Σας βρίσκω με χαρά μεγάλη, να ξέρετε ότι η ψυχή μου έχει αποτυπώσει από τα δύο βράδια που έζησα πέρσι, έτσι νωρίς την άνοιξη εκεί στο ωραιότατο κτίριο που έχετε φτιάξει και όλη η ομάδα εκεί του Μέγαρο. Χαίρομαι πολύ που έρχεται αυτή η παράσταση εκεί. Θα γιορτάσετε, θα ευχαριστηθείτε πολύ, νομίζω και ο μικρόκοσμος. Πρέπει να σας πω μια μικρή έτσι
ιστορία που έχει αυτή. Η παράσταση ήταν, πώς το λένε, μεγάλη μας ευθύνη με την Νικόλα Κοπούλου που στήσαμε αυτό το, αυτή την παιδική γιορτή. Φέτος στην Αθήνα παίζουμε ένα μαθιά παραμυθιών, η οποία επίσης πάει εξαιρετικά. Αυτή η παράσταση, το ένα σπίτι παραμύθια, έκανε μια πορεία 3 ετών στην Αθήνα. Την είδανε πάνω από 10.000 γονείς και παιδιά. Και όταν μου τη ζητήσαν οι Θεσσαλονικείς φίλοι μου, είχα πραγματικά μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξαναμεταφερθεί αυτή η, πώς το λένε, η πανδεσία που είχε γίνει εδώ. Αλλά και τα παιδιά που το δουλέψανε πάνω είναι τρομερά ταλαντούχα, και η κοπέλα που το σκηνοθέτησε, η οποία είναι φίλη μου, είναι τρομερά ταλαντούχα, και η παράσταση πήγε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη. Πήρα γράμματα από εκπαιδευτικούς, πήρα γράμματα από γονείς, και οφείλω να σας πω ότι έτσι έσπρωξα τον κύριο Κεφαλίδη να την πάρετε στην Κομωτινή, πιστεύοντας ότι θα στηριχτεί από τον παιδόκοσμο. Και αυτό που περιμένω πια να δω από τη χαρά που έχουν αυτά τα πράγματα είναι ένα ύμνος στην αγάπη. Έχει πολύ ωραία πράγματα η παράσταση αυτή να πει στα παιδιά, και κυρίως έχει σημεία που τα παιδιά συμμετέχουν με την ψυχή τους. Είναι διαδραστικά σημεία, όπως ακριβώς περιγράφεις. Δεν αρέσει να το λέω έτσι. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι η δυσκολία δεν είναι, τα παιδιά είναι καθαρό χαρτί, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά, εκεί είναι το θέμα. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι την ιδιαίτερη σχέση και την ουσιαστική σχέση που έχετε με τα παιδιά, και ιδίως με τους έφηβους, την είδαμε στην Κομωτινή, μέσα από την εκείνο το πρωινό στο μουσικό σχολείο. Ναι. Να σας πω τώρα κάτι που μου στείλε μια δασκάλα εκπαιδευτικός, πολύ σοβαρή εκπαιδευτικός, από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, εγώ πάω τα παιδιά των σχολείων μου πάρα πολλά χρόνια στο παιδικό το θέατρο, και πάντα κοιτάζω να τα τακτοποιήσω στην αίθουσα για να βγω να πάρω τον καφέ μου, ας πούμε. Και είναι η πρώτη φορά στα χρόνια που τα πηγαίνω τα παιδιά σε παραστάσεις που δεν με άφησε η παράσταση να βγω έξω. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι γονείς γίνονται παιδιά και απορροφώνται μαζί με τα παιδιά και έχουν μετά να πούνε πράγματα για το τι είδανε, για το τι χρώματα, με τι χρώματα μεθύσανε, τα τραγούδια, οι νοστιμιές που έχει μέσα, γιατί κάθε παραμύθι έχει το δικό του, τη δική του ψυχή, το δικό του κόσμο, και κυρίως ότι φεύγουν όλοι ευτυχισμένοι. Θα πρέπει να πούμε ότι στις μουσικές στις οποίες καρώσατε για αυτή την παράσταση, τα μουσικά μοτίβα, όπως είμαστε σε θέση έτσι να γνωρίζουμε, αναλλάσσονται. Υπάρχουν στοιχεία από παλιά λαϊκά, δημοτικά. Κάθε παραμύθι έχει το χρήμα του δικό του κόσμου. Ο βασιλιάς έχει έτσι ένα αναγεννησιακό, ο αυτοκράτορας έχει ένα αναγεννησιακό ήχο. Η όμορφη Γκρέτα έχει μια οπερετίστικη, έτσι, παλιά αθηναϊκή οπερετίστικη διάθεση. Ο Τζάκ pop rock, θα έλεγα, feeling, και η πεντάμορφη είναι, ας πούμε, το διαμάντι μας, ξέρω εγώ, είναι ο ύμνος στην αγάπη, είχε ένα υπέροχο ερωτικό τραγούδι στο τέλος, το οποίο συγκινεί και μικρούς και μεγάλους. Νομίζω να περάσετε πολύ όμορφο, πολύ όμορφη Κυριακή. Και εμείς το επιθυμούμε ιδιαίτερα, το περιμένουμε. Θα πρέπει να πούμε. Χαίρομαι, γιατί μαθαίνω ότι έχει προπόληση, ότι θα πάνε οι άνθρωποι από την πόλη να το στηρίξουν. Και είναι δίπλα και στην Ερμηνεία ένας άνθρωπος που μας έχετε ο ίδιος συστήσει πέρσι εδώ στις δύο εμφανίσεις που κάνατε. Η Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια, η Ελευθερία Ιπάτση. Η Ελευθερία Ιπάτση που το πήγαμε αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, και η οποία με το πάρα πολύ σημαντικό της ταλέντο, νομίζω ότι είναι ο πυλώνας, πώς τη λέμε, η μπαρμαροκολόνα μας εκεί στο μπουκέτο αυτό από παραμύθια που παρουσιάζει.
Περιμένουμε λοιπόν με χαρά να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Κραουνάκη, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε έτσι. Χάρηκα πολύ που μου φωτίσατε με αυτή την κουβέντα το απόγευμά μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Αργύρης Αργυρόπουλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη βιωσιμότητα του επιμελητηρίου και τις περικοπές που έχουν γίνει από τη στιγμή που ο ίδιος ανέλαβε ως πρόεδρος, ούτως ώστε να νοικοκυρευτεί το συγκεκριμένος χώρος, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες μέχρι και τη λήξη της θυστείας του, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα ξαναθέσει υποψηφιότητα. Για τη βιωσιμότητα του επιμελητηρίου μίλησε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αργύρης Αργυρόπουλος και τις περικοπές που έχουν γίνει από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος, έτσι ώστε να νοικοκυρευτεί. Ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες μέχρι τη λήξη της θητείας του και δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Την μέρα που ανέλαβα πρόεδρος στο Επαγγελματικό και Επιμελητήριο, το μόνο πράγμα που κάνουμε, συνέχεια κόβουμε όσο μπορούμε περισσότερο, μόνο και μόνο για να νοικοκυρέψουμε λίγο το επιμελητήριο. Να σας αναφέρω ότι σταματήσαμε το περιοδικό το οποίο. Πήραμε απόφαση τότε πριν 2 χρόνια περίπου και είπαμε ότι όταν ένα έντυπο μέσω ενημέρωσης πάει 2 μήνες μετά δεν έχει αξία. Υπήρχαν κάποιες άλλες αποστολές, καρτών, υπήρχαν κάποια οτιδήποτε άλλα. Οι περικοπές που γίνανε τουλάχιστον 2 χρόνια είναι πάνω από 35 χιλιάρικα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Και δυστυχώς πριν κάποια χρόνια, όταν έλαβε ο πρόεδρος εδώ, ήρθε ένας πρόεδρος από την Μπρούσα, πρόεδρος επιμελητήριου, και μου έδωσε μια ευχή. Φίλε, σου εύχομαι να μην φύγεις φτωχός από το επιμελητήριο. Δυστυχώς, εγώ οδεύω προς τα εκεί. Αφιερώνω πάρα πολλές ώρες στο επιμελητήριο και οι ώρες αυτές είναι χάσιμο από τη δουλειά μου και τα πράγματα είναι, ξέρετε πολύ καλό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως, δεν θα κάνω πίσω, θα πολεμήσω, τουλάχιστον μέχρι τέλος της θητείας μου. Έχω δηλώσει και το δηλώνω ξανά ότι δεν ξανακατεβαίνω, δεν ξανασχολούμαι με τίποτε. Θέλω να δω λίγο και τον Αργύρη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να ξέρετε όμως και κάτι, ότι τα συμβούλια χρειάζονται και οι φωνές και οι αντίθετες γνώμες, διότι έτσι μόνο μπορείς να κάνεις διοίκηση. Όταν υπάρχει και αντίθετη γνώμη. Αν πηγαίναμε και λέγαμε όλα καλά, εγώ για μένα θα έλεγα ότι κάτι συμβαίνει. Προσπαθούμε όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε. Μας έστειλαν εδώ οι συνάδελφοι. Μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι να διοικήσουμε το επιμελητήριο και θα το κάνουμε. Έστω και με τα εμποδίων. Αλλά θα το κάνουμε και θα προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οργασμός και κάτω στις υπηρεσίες. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά λόγω γεμή και λόγω απογραφής. Πιστεύω μέχρι τέλος της χρονιάς να ηρεμήσουν, να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Είναι ένα καινούριο αντικείμενο και για τους υπαλλήλους κάτω, οι οποίοι δυσκολεύονται. Και δεν ξαναρθείτε και πολλές μέρες, μέχρι και τις 10 και 8, 9 και 10 το βράδυ, κάθονται εδώ για να τελειώσουν κάποιες δουλειές. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο χώρο της τέχνης και δει στην έκδοση βιβλίων, καθώς ένα ψυχογράφημα έχουμε μπροστά μας από τις εκδόσεις Πολύτροπων. Είναι τη συνειδητοποίησής μας της Φωτεινής Ναούμ και είναι ο διαχειριστής στο νέο της πόνημα. Περίπου 2 χρόνια και κάτι μήνες μετά την παρουσίαση του προηγούμενου βιβλίου τους, ενός ερωτικού μυθιστορήματος. Και πάμε να συναντήσουμε τη Φωτεινή για να θέσουμε ερωτήσεις και να την καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσάν Θράκης. Φωτεινή, καλησπέρα. Και ξεκινούμε με τον ελληνικό πιο άμεσα, οι δυο μας. Ναι, πιο εύκολα. Πιο εύκολα και πιο ανθρώπινα, ίσως, για τους σίγουρα. Φωτεινή, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την αναφορά στο προηγούμενο πόνημα, το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια, το οποίο φιγουράριζε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων 2 περίπου χρόνια πριν, εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Ανήκει στο παρελθόν. Όμως ήταν η πρώτη σου συγγραφική προσπάθεια και πώς ξεκίνησε αυτή η ανάγκη, τι ήρθε να καλύψει η ανάγκη της συγγραφής. Όλο το είναι θέμα... ενισχύσει, δηλαδή δεν υπάρχει πάντα η έλλειψη που μας οδηγεί στο να συγγράψουμε. Αυτό το πράγμα με τη συγγραφή είχε ξεκινήσει από τότε σχεδόν που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή με θυμάμαι πάντα από αρχές του δημοτικού σχολείου, όπου κάτι σημείωνα, κάτι έγραφα. Γενικότερα είχα πάντα πολύ καλές σχέσεις, είτε με την ανάγνωση, είτε με το γραπτό το λόγο. Όσο μεγάλωνα, αυτό το πράγμα άρχισε να εξελίσσεται μέσα από ημερολόγια που πιθανά κρατούσαν όλη εκείνη την περίοδο, από εφηβεία κτλ.
Όταν άρχισα να μεγαλώνω και η ανάγκη του μυρολόγιου είχε αρχίσει να φύγει μέσα μου, ξεκίνησε μια άλλη, έτσι, πιο βαθιά ίσως ανάγκη να προσπαθώ να κατανοήσω τον κόσμο, τους ανθρώπους γύρω μου, διάφορες καταστάσεις, και αυτό μου ήταν πάντα πιο εύκολο να το κάνω γράφοντας. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Η συγγραφή σημαίνει και επικοινωνία για σένα. Ναι. Μοναχική, αν και μοιάζει μοναχική δουλειά, στη βάση του αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις πράγματα με τον κόσμο. Και τους κατασκευές κοινωνούς και μια σειρά πραγμάτων που αφορούν τη ζωή, τα συναισθήματα, τις σκέψεις. Τι από όλα επιλέγεις για να χτίσεις ως υλικά για να φτιάξεις το τελικό αποτέλεσμα? Συνειδητά δεν επιλέγω τι θα γράψω. Μπορεί να ξεκινήσει από μια φράση, από μια εικόνα, από ένα ερέθισμα που θα καρφωθεί στο μυαλό μου και σιγά σιγά θα γίνονται οι διάφορες επεξεργασίες μέχρι να βγει στο χαρτί. Αλλά γενικότερα υπάρχουν διάφορα είδη στη λογοτεχνία. Εγώ δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ να πω μια ιστορία. Προφανώς το κάνω εφόσον γράφω ένα βιβλίο. Αλλά με ενδιαφέρει πρωτίστως ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι ψυχικές διεργασίες γίνονται μέσα στους πρωταγωνιστές μου. Δηλαδή, γιατί ακολουθούν τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Και οι πρωταγωνιστές σου είναι πρόσωπα ετερόκλητα, διαφορετικών ηλικιών, επαγγελματικών ταυτοτήτων. Και το λέω αυτό γιατί έχω ίσως στο συγκρίσιμο μέγεθος το προηγούμενο με αυτό το βιβλίο. Όπου επιχειρείς κάτι και τολμηρό. Και ιδιαίτερα δύσκολο κατ' εμέ, διότι για να περιγράψεις την ψυχοσύνθεση ενός άντρα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο διαχειριστής, θα πρέπει να υπάρχουν και πιο στέρεα εμπειρικά δεδομένα. Ναι, αυτό. Διότι έτσι. Φανταστικός, δεν ξέρω, είναι φανταστικός ήρωας? Κατά βάση φανταστικός, αλλά το συναντώ σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Δηλαδή, το γνωρίζω τον κύριο, όχι συγκεκριμένος έχει, αλλά το αναγνωρίζω σε πάρα πολλούς γνωστούς και μη ανθρώπους τριγύρω μου. Αυτό που λες είναι ένα θέμα και εμένα με απασχόλησε πολύ το ότι το πρώτο βιβλίο που βγήκε ήταν ένα ερωτικό βιβλίο, πατούσε έτσι σε ασφαλή, κατά κάποιο τρόπο, λιμέρια κινιότανε. Ήταν μια ερωτική ιστορία που όλοι θα ήθελαν ίσως να διαβάσουν και που θα τους ευχαριστούσε. Αυτό είναι ίσως λίγο πιο αιχμηρό, λίγο έτσι πιο τολμηρό, όπως είπες και εσύ Βάσο. Αλλά πέρα από αυτό δεν ξέρω, ήθελα να το δοκιμάσω. Να έκοβα κάτι, γιατί μπήκα στον πειρασμό. Να κόψω κάποια κομμάτια, κάποια σκέλη, γιατί και εμένα με άγχωνε εισαγωγικά να το αφήσω να βγει στον κόσμο όσο έχει. Ήταν, δεν θα ήταν όμως αυτό το βιβλίο, θα ήταν κάτι άλλο. Και εγώ ήθελα να κάνω αυτό συγκεκριμένα. Διαβάζοντας έτσι στο τελευταίο, στο επιμύθιο του βιβλίου σου, τις ευχαριστίες, παρατήρησα κάτι το οποίο σίγουρα θα σημειώσουν και οι αναγνώστες του, ότι είχες δηλαδή αμφιβολίες για το, ή τουλάχιστον υπήρχαν άνθρωποι που συμβοήθησαν να φωτίσεις ένα κομμάτι προσωπικής συγγραφής που κρατούσες αυστηρά για προσωπική χρήση μέχρι τότε. Ναι. Έχει μερικά χρόνια που έχω κάνει μια κάποια μικρή στροφή από τον λυρισμό που το χρησιμοποίησα πάρα πολύ, όπως και στο πρώτο μου βιβλίο που εξακολουθεί και μου αρέσει. Άρχισα και γίνομαι φαν του βρώμικου ρεαλισμού. Να αρχίσει και να έχει μια ανάγκη έτσι μια πιο πραγματικότητα. Να το πω, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Πάντως, τη δεδομένη τουλάχιστον στιγμή και τα τελευταία χρόνια αυτή είναι η ανάγκη μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο, ειδικότερα όταν κάτι το παρουσιάζει στην πόλη σου, στους δικούς σου, που ξέρεις ότι θα το πιάσει από τους γονείς σου μέχρι το τελευταίο διάβολο συνειδημού. Το άσχημα με τη συγγραφή και πιθανόν να συμβαίνει και με άλλες τέχνες είναι ότι σε ταυτίζουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν, μα έλεγε μια δασκάλα κάποτε, σε κοιτούν. Έτσι, μιας και με την τέχνη προσπαθούν να ανακαλύψουν πού βρίσκεσαι εσύ πίσω από αυτά που λες, πού βρίσκονται οι άλλοι, πού βρίσκονται οι γνωστοί. Και αυτό είναι λίγο άχαρο στην αρχή, μετά συμβιβάζεσαι, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε επίσης να δούμε κάποια στοιχεία που συναντούμε στους ήρωες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανθρώπινοι, εντελώς άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Η γραφή σε εισάγει στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, αλλά και η γλώσσα όμως είναι απλή, γιατί βέβαια έκανες την προσέγγιση σου, μίλησες για τον ομορεαλισμό,
Πόσο εύκολα όμως το δεχόμαστε αυτό στην κριτική μας, όχι στην ανάγνωση, γιατί στην ανάγνωση νομίζω πάρα πολύ εύκολα. Ίσως να είναι και οι πρώτες, αποτελεί και μία από τις πρώτες επιθυμίες. Και θέλουμε πιο εύπεπτη, πιο εύκολη γραφή πλέον, γιατί είναι σύνθετη καθημερινότητα. Εγώ νομίζω πως έχει να κάνει με τον αναγνώστη. Ποτέ δεν ξεχώριζα ένα βιβλίο σε καλό ή κακό. Για μένα η τέχνη είναι τέχνη. Είτε που θα βρει εκφραστές και ανθρώπους που θα μιλήσει μέσα τους, είτε όχι. Μπορεί να βρει μια μικρή μερίδα κοινού, μπορεί μια μεγαλύτερη. Έχει να κάνει με το τι βιώνει ο καθένας, τι νιώθει μέσα του και με τι θέλει να ταυτιστεί. Ποιο δικό σου κομμάτι υπάρχει σε αυτό το βιβλίο και πού το εντοπίζεις? Τώρα έτσι κάτι συγκεκριμένο για να πω, δεν ξέρω όμως, ακόμα και μοναξιά που περιγράφω, θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από μένα. Όλοι σίγουρα υπάρχουν στιγμές που επιμονωνόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα κομμάτι και η μοναξιά φέρνουμε μέσα σε όλα τα άλλα στοιχεία που μας περιβάλλουν. Χαράς, λύπης και τα λοιπά. Τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο δεν θα μπορούσα ακόμη να πω και ευτυχώς για την ώρα δεν ταυτίσουμε τόσο άμεσα με τον πρωταγωνιστή μου. Το μέλλον θα δείξει βέβαια τι μπορεί. Ναι. Επίσης μου κάνει εξαιρετική εντύπωση και το εξώφυλλο. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό εξώφυλλο αυτό από τις εκδόσεις Πολύτρεπων, το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την φωτογραφία επιμελήθηκε ο Γιάννης Χουτόπουλος, έτσι. Ναι, σωστά. Τι αντικατοπτρίζει, πόσο κοντά στην Κομωτινή είναι αυτό? Ήμασταν μεταξύ δύο πιθανών εξωφύλων. Το ένα ήταν ένας άνδρας που κάνει δίπλα στο φωταγωγό, που είναι και μια έντονη σκηνή από το βιβλίο. Αναφέρεται συνέχεια ότι ο Ράζ μου είναι δίπλα στο φωταγωγό και καπνίζει και σκέφτεται και σκαλίζει διάφορα. Και η άλλη εικόνα που μου στείλανε ήταν αυτή, η οποία με το που την είδα, αν και πολύ σκοτεινά, έκανε ένα κλικ μέσα μου. Μου άρεσε γιατί ο άνδρας αυτός, μέσα στη μοναχικότητά του, συχνά βγαίνει. Καταρχήν είναι ένας άνδρας αστός. Ζει σε μια πόλη στην Αθήνα, έχει να κάνει με οικοδομή, με δρόμους. Η ψυχή του είναι σκοτεινή, παρόλα αυτά θέλει να φωτίσει πράγματα. Δεν ξέρω, παρότι σκοτεινό, όταν το είδα, λέω παιδιά αυτό. Δέχτηκαν και εκείνοι και το κρατήσαμε. Λειτουργείς μέσα από ομάδες, έτσι δεν είναι, Φωτεινή? Ναι. Λειτουργείς επίσης και ορίζεσαι από τις φιλίες σου? Ορίζομαι και καθορίζομαι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα οι φίλοι, οι παλιότεροι και νέοι. Δηλαδή, η οικογένεια και φίλοι είναι για μένα ένα. Δεν το διαχωρίζω. Δηλαδή, πολύ μικρή διαφορά αν θα έχουν μέσα μου. Πολύ επικοινωνιακή και όλα αυτά. Και μόνη της απαιτεί πολύ μοναχικότητα, διαφορετικά δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Γι' αυτό τις στιγμές που μοιράζομαι θέλω να είναι ουσιαστικές. Δηλαδή θέλω πάντα να έχω ανθρώπους που όχι να μου χαϊδεύουν τα αυτιά, που να τους εμπιστεύουν και να τους πιστεύω δίπλα μου, να με στηρίζουν και να τους στηρίζω. Έχεις έναν γιο, τον Αναστάση. Ναι, τον Αναστάση. Εκείνος τι λέει για τις στιγμές που τον αποκλείς λόγω συγγραφής που δεν του χαρίζεις ή δεν φαίνονται γράφεις? Νομίζω είμαι απόλυτα συμβιβασμένος με αυτό. Ναι. Δεν μας απασχολεί, τουλάχιστον δεν έχει εκφράσει μια δυσαρέσκεια μέχρι σήμερα για αυτό το πράγμα. Είναι, αποτελεί, δεν ξέρω, έτσι, όπως μαγειρεύει, σκουπίδα, έτσι, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που γράφεις? Όχι. Μπορώ να γράψω και εδώ που κάθομαι, να με αφήσεις 10 λεπτά και μου έρθει κάτι, θα γράψω. Δεν υπάρχει όποτε μου έρθει. Αρκεί να σφινηθεί κάτι στο μυαλό μου. Θα πρέπει οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή να κάτσω και να το γράψω. Αν χάσω τη στιγμή, το έχω χάσει. Ναι, είναι λογικό. Και σε σχέση με την τέχνη και την πόλη, τι θα έλεγες? Βλέπεις πράγματα. Την τέχνη και. Και την πόλη, και την Κομωτινή. Βλέπεις πράγματα να αλλάζουν σιγά σιγά στην Κομωτινή? Εγώ βλέπω πράγματα να γίνονται. Mm-hmm. Γενικότερα, έτσι που τα παρακολουθώ πιο στενά τελευταία, βλέπω συνεχώς εκδηλώσεις, βλέπω πράγματα και από ανθρώπους του τόπου που σιγά σιγά αρχίζουν και τρονούν. Και γενικότερα έτσι μια κινητικότητα ωραία. Και ίσως αυτή η οικονομική κρίση που τόσο μας έχει βαρύνει όλους μας να φέρει στην επιφάνεια και όμορφα πράγματα που νομίζω η Ελλάδα γενικότερα έχει να επιδείξει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Και ολοκληρώνοντας για απόψε τουλάχιστον αυτή μας την κουβέντα, ας τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα μετά και, και την παρουσίαση του βιβλίου. Θα είχαμε να πούμε ότι το βιβλίο που προβάλλεται, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κομωτινή, στην γενέφυλια πόλη, αυτό το Σάββατο, έτσι. Αυτό, στο Θρακικό Οδείο, στις 7 το απόγευμα. Ακριβώς.
Και θα υπάρξουν και χάπενοι, γιατί έχουμε μια ειδικότερη, ιδιαίτερη εκδήλωση. Θα είναι, νομίζω, σε πολύ φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα αυτή τη φορά. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε να γεννιέται μέσα έτσι από μια ομάδα, όπως καλά τόνισες προηγουμένως, και θα ήθελα έτσι να παρουσιαστεί και στον κόσμο. Και ποιοι θα συμβάλλουν στην παρουσίαση? Θα είναι από εδώ ένα ο Νίκος που τον έχω πάντα δίπλα μου, που με στηρίζει σε κάθε εμφάνιση. Φίλος, ναι, καρδιακός. Και θα είναι μετά πολύ νέοι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη και μια κοπέλα ψυχολόγος από την Αλεξανδρούπολη. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει και ένα διαδραστικό κοινό που θα θέσει ερωτήματα ίσως. Το ελπίζουμε, γιατί όχι. Και θα έχεις έτσι τη δυνατότητα και εσύ να ξεδιπλώσεις μαζί του τις σκέψεις σου. Και από εκεί πέρα αναμένεται η προβολή του βιβλίου, η παρουσίασή του και στις όμορες πόλεις, έτσι, της Θράκης. Το ελπίζουμε. Θα αφήσουμε ένα κενό τώρα για το Πάσχα. Μετά το Πάσχα ελπίζω να ξεκινήσει ένα κύκλο παρουσιάσεων. Και θα πρέπει να πούμε ότι διατίθεται σε βιβλιοπολία, έτσι. Ναι, υπάρχει σε κάποια βιβλιοπολία της πόλης και στα μεγάλα κεντρικά, Θεσσαλονίκη, Αθήνα κτλ. Καλό ταξίδι και σε αυτό το βιβλίο, Φωτεινή, με έτσι ούριους ανέμους, και να έχεις πάντα δίπλα σου αυτούς τους πολύ καλούς φίλους, αυτήν την πολύ καλή ομάδα που για σένα, όπως είπες, χαρακτηριστικά είναι η οικογένεια. Πάντα είμαστε περήφανοι για τους φίλους μας, ούτως ή άλλως, και κυρίως αυτούς που τις δύσκολες στιγμές τις κάνουν από αξεπέραστες, μικρές και ασήμαντες. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσου. Και εγώ μέσα σε περιμένω το Σάββατο με το καλό. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Με αυτή τη λήψη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτσαλ Θράκης. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Πουρτζίβη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βραδινό δελτίο ειδήσεων.